με μαζί μα ένα αγαπητό φίλο, τον ε, Απόστολο Οικονόμου, ο οποίο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθο, θα είναι ε, στον, στην άκρη του πάγκου του Παναξιακού. Ε, καλημέρα, καλημέρα καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στου ακροατέ σα. Πώ είμαστε, Πώ και, ε, και από τα μέρη μα πάλι. <laughs> Ήταν δύσκολο εύκολο εύκολο ήταν, εύκολο. Α, πήρα, εύκολο ήταν, ναι. πήρα, το καράβι με όλα τα μέτρα προστασία προστασίας και ασφάλεια ναι. και ήρθα. Ε, το καράβι μέσα φορούσαν μάσκε, εντάξει. Ναι, 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 οι περισσότεροι φορούσαν. Ναι. Α, σου κάνει εντύπωση όλο αυτό με τι μάσκε και όλε αυτέ τι μετακινήσει. Επάντα είναι? είναι. λίγο πρωτόγνωρο, αλλά πρέπει να συνηθίσουμε για το καλό νομίζω του γενικού συνόλου. Ναι. Στον αθλητισμό αυτό πώ θα λειτουργήσει. Θέλω να πιστεύω καταρχήν επειδή πάνε από έχουν γίνει κάποιε οδηγίε ότι μπορεί να έχουμε και κλεισμένο των θυρών ή πολύ λίγου θεατέ. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει το μέτρο γιατί καταλαβαίνει ότι ο αθλητισμό χωρί θεατέ είναι σαν να πάμε σε θέατρο, σε παράσταση χωρί πάλι θεατέ. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει στην κανονικότητα και ο αθλητισμό. Mm -hmm. ε, υπάρχουν μέτρα προστασία όσον αφορά και τι προπονήσει, Γιατί αυτό δεν το ξέρω, οπότε δεν ξέρω. Γενικότερα, πώ είναι η κατάσταση, πώ γίνεται, το πρόγραμμα που φτιάχνει τώρα πλέον για του αγώνε. Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο που είμαστε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα προστασία. Από την άποψη ότι, OK, θα, λογικά θα λύγουμε όλοι τα χέρια μα με το αντισηπτικό πριν την προπόνηση, αλλά από τη στιγμή που η μπάλα θα έρχεται σε επαφή με όλου του παίχτε, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο και οξύμορο το. Δεν έχει νόημα, κάνει. Ακριβώ. φαντάζεσαι μετά από κάθε επαφή, ξέρει, όπου σταματάμε, γιατί πρέπει να βγάλουμε τι είναι να καθαρίσουμε την μπάλα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο παράξενα. Ε, τον κορονοϊό πώς τον, βίωσε βίωσες προσωπικά, αν επιτρέπετε. Βέβαια, ναι. Σε καραντίνα όπως όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα βέβαια πάντα πρέπει να βρίσκεις τρόπο να είναι την κακή συνθήκη, την παράξενη συνθήκη να την κάνεις ευεργητική για σένα. Οπότε νομίζω όπως όλοι οι προπονητές περισσότεροι παρακολουθούσαμε κάποια σεμινάρια τα οποία γινόταν δι διαδικτυακά mm -hmm. και έτσι νομίζω ότι εξελίσσαμε και τη γνώση μας. Μάλιστα. Ε, το πρωτάθλημα τελείωσε άδοξα, ξεκινάμε λίγο ανάποδα, αλλά έτσι είναι. Ε, σου άφησε κάποια πίκρα, κάποια άσχημη γεύση όλο αυτό όπω τελείωσε, ω απότομα όπω τελείωσε. Σίγουρα. να έχει τελειώσει διαφορετικά. Σίγουρα ήταν ε, γλυκ, πικρή η γεύση γιατί όχι μόνο τελείωσε ε, τρει αγωνιστικέ πριν το τέλο τη κανονική διάρκεια, αλλά τελείωσε και από την 7η θέση μα μα βρήκε. Πάντα θα υπάρχει το αν τελείωνε το πρωτάθλημα σε ποια θέση θα ήμασταν τελικά. Mm -hmm. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, το, άμα δείτε το βιογραφικό του πανεξιακού και το βιογραφικό του Οικονόμου, μια θέση όπω η 7η ποτέ δεν μπορεί να σα αφήσει ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι από τα ζητήματα που είχαμε ότι ποτέ δεν είχαμε τέτοια αντίστοιχη κατάσταση. Ε, από εκεί και πέρα, το γεγονό ότι δόθηκε στα χαρτιά το πρωτάθλημα ή δεν ξέρω, θα θεωρούσε ότι ήταν πιο σωστό να μπει ω μη γενόμενη σεζόν, γιατί πολύ, σε πολλά αθλήματα έγινε μια τέτοια κουβέντα εγώ, να μην γινόταν. Εγώ είμαι από αυτού του ανθρώπου ότι ένα πρωτάθλημα πρέπει να τελειώνει, να αρχίζει και να τελειώνει στο γήπεδο. Στην στιγμή mm -hmm. που δεν μπορούσε να τελειώσει το γήπεδο, για μένα έπρεπε να είναι η σεζόν ω μη γενόμενη. Μάλιστα. Αυτό όμω θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα και θα λέγανε κάποιοι παράγοντε: σιγά με σε πληρώσω αφού δεν έγινε ο αγώνα, δεν έγινε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Κουτοπώνει ο ρε, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, περνάμε τη νέα χρονιά, όπου χθε έγινε η επίσημη παρουσίαση και ανακοίνωση. Πόσο εύκολο ήταν να ξαναγυρίσει, εκτό από το να μπήκε στο πλοίο. Θεωρώ καταρχήν πολύ τιμητικό το γεγονό ότι για δεύτερη χρονιά ο Παναξιακό ε, μου έκανε πρόταση ανανέωση. Και ιδιαίτερα τιμητικό γιατί αν το σκεφτούμε ότι μετά τι εκλογέ του Παναξιακού υπήρξε μια καινούργια διοίκηση, mm -hmm. καταλαβαίνετε ότι αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη. Οπότε επειδή ήμουν ευχαριστημένο από την περσινή συνεργασία με το πώ λειτουργούσε η ομάδα και το πώ δουλεύαμε, δεν, ε, δεν με έκανε καθόλου Uh, δεν το σκέφτηκα καθόλου δηλαδή αμέσω είπα το ναι από τη στιγμή που θα υπήρχαν οι προποθέσει έτσι ώστε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα yeah. επίσης έπεσε πολύ το γεγονός που επέλεξα αυτό αμέσως ήταν ότι βλέπω μια καινούργια διοίκηση μέσα από μια εκλογική διαδικασία που ήρθαν πολλά άτομα που πήγαν πολλά άτομα να ψηφίσουν και βλέπω γενικά το νησί η δυνάμεις, οι υγιείς δυνάμεις επιχειρηματικές και όχι μόνο του νησιού να ενώνονται έτσι ώστε να ο Παναξιακός να πρωταγωνιστεί στην επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ε, σε σχέση με την περσινή εμπειρία θα ήθελες να αλλάξεις κάτι αν την έκανες, δηλαδή έχοντας μάθημα και το περσινό ε, μέσα από την περσινή εμπειρία θα θες να αλλάξει κάτι ή να κάνει κάτι διαφορετικό ή θα συνεχίσει πάνω στο ίδιο μοτίβο. Νομίζω ο τρόπο δουλειά. Όχι και στα δουλειά, αλλά γενικότερα πώ λειτουργούσε και η ομάδα. Νομίζω οργανωτικά ήμασταν καλά. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξω λίγο θα ήταν λίγο πιο η οικονομική σταθερότητα και η συνέπεια. Γιατί πάντα η οικονομική σταθερότητα και η συνέπεια σε ένα επαγγελματικό σύλλογο όπω είναι ο Παναξιακό που έρχονται παίχτερε από, από, μακριά και είναι επαγγελματίε. Είναι το πρώτο σκαλί έτσι ώστε να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Εγώ mm -hmm. πάντα πιστεύω είναι από του. Ε, σημαντικούς συντελεστέ. Από εκεί και πέρα είναι το σχεδιασμό των παιχτριών, είναι η οργάνωση, είναι το πώ δουλεύει ένα προπονητή κτλ. Αλλά πάντα η οικονομική σταθερότητα είναι αυτό που σου δίνει το ηχέγγυο, έτσι ώστε να είσαι απερίσπαστο να δουλεύει στα όρια σου, έτσι ώστε να έρθει και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ε, σε σχέση με πέρυσι, όσον αφορά το σχεδιασμό τη ομάδα, ε, πόσο μπροστά ή πίσω είμαστε. Γιατί πέρυσι θυμάμαι ότι ήταν τελευταία στιγμή ουσιαστικά έκλεισαν οι περισσότερε αθλητρίε. Νομίζω ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Γιατί πέρυσι αποκτούσαμε τι παίχτε εκείνε που ήταν διαθέσιμε την ημέρα που αρχίσαμε το σχεδιασμό. Αλλά και φέτο έχει αλλάξει τελείω φυσικά αυτό. Γιατί έχουμε τι Ελληνίδε που έχουμε αποκτήσει. Mm -hmm. Και βέβαια θα περιμένουμε την ομάδα για τι επίσημε ανακοινώσει. Είναι παίχτε οι οποίε τι θέλαμε θα τις παίρναμε και από τον Μάιο όταν θα άνοιγε το μεταγραφικό πατζάκι. και γενικά έχουμε πάρει πολύ αξιόλογες ελληνίδες τις οποίες θέλουμε να τις συνδυάσουμε με πολύ καλές ξένες έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα. Οπότε η φιλοδοξία για τη φετινή σεζόν, σεζόν σίγουρα δεν είναι το... η 7η θέση, είναι κάτι περισσότερο. Έτσι. Η 7η θέση απλά ήταν μια παρένθεση για όλους. Προφανώς. Ήταν μια παρένθεση λόγω κορονοϊού, εγώ <laughs> θέλω, να, θέλω να πιστεύω. <laughs> όχι, όχι. Κοιτάμε πάντα ψηλά. Με σεβασμό, βέβαια, στου άλλου αντιπάλου, με σεβασμό στι άλλε ομάδε, χωρί αλαζονία ή χωρί έπαρση, αλλά πάντα κοιτάμε ψηλά. Δηλαδή, να μπούμε πρώτα έτσι όπω είναι το πρωτάθλημα το φετινό, στην πρώτη τετράδα, mm -hmm. και από εκεί και πέρα, όταν πηγαίνει στην πρώτη τετράδα, πα να παλέψει για το οτιδήποτε. Ε, μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρωτάθλημα ε, με τον τρόπο διεξαγωγή που γίνεται φέτο. Που θα γίνει μάλλον φέτο. Ε, ε, λένε ότι θα γίνει σε, ομίλ, σε ομίλου τελικά, έτσι. Είναι διαφορετικό, δεν είναι με το να είναι. Όπω ήταν τα προηγούμενα, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν όλοι για όλου και τέτοια πράγματα. Είμαι από αυτού που διαφωνούν κάθετα με την ε, απόφαση τη Ομοσπονδία να γίνει το πρωτάθλημα σε ομίλου. Θεωρώ ότι πάντα η ανώτερη κατηγορία πρέπει να, γίνεται, ε, να παίζουν όλοι με όλου και μετά να υπάρχουν τα play-off όπω γίνεται βέβαια και σε άλλε χώρε και σε όλε τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω αυτό το, το με του ομίλου από τη στιγμή που θα υπάρχουν και δύο ομάδε, γιατί θα είναι 7 και 7, θα είναι δύο ομάδε που θα έχουν κάθε εβδομάδα ρεπό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Uh, και γενικά αυτό που θα ήθελα πάντα, από την Ομοσπονδία, το λέω χρόνια τώρα ως προπονητής, θα έπρεπε για μένα κάθε χρόνο, μετά αφού τελειώνουν τα προτασλήματα, να κάνει μια συνάντηση και με του παράγοντε αλλά και με του προπονητέ όπω και με του παίχτε, να παίρνει τι ιδέε του, να παίρνει του προβληματισμού του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πρωταγωνιστέ σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα είναι οι παίχτε κατά κύριο λόγο και βέβαια και οι προπονητέ. Δηλαδή δεν σα ε, ρωτάνε με το τέλο τη σεζόν, γιατί εγώ είμαι πασχετικό. Έχω αυτή την κακή συνέντευξη και το λέω. Η Ευρωλίγκα που δεν τη συμπαθώ και ιδιαίτερα, με το που λήξει η σεζόν μιλάει με παίχτε, μιλάει με προπονητέ να δει τι γίνεται, μιλάει με του παράγοντε γιατί έτσι κι πρέπει να μιλήσει. Αλλά παίρνει τι απόψει του. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γίνεται και αυτό. Οπωσδήποτε, και αυτό είναι κάτι που με θλίβει ότι από τη στιγμή. Ότι δεν παίρνει καθόλου υπόψη τη την γνώμη των, των πρωταγωνιστών, που είναι οι παίχτε, που είναι και οι προπονητέ, και θα έπρεπε να γίνεται. Αυτό βλέπω και εγώ, ότι οι άλλοι οργανισμοί και άλλε λίγε στο εξωτερικό, ακόμα και στο βόλει το κάνουν αυτό. Γιατί έτσι εξελίσσεσαι, σαν πρωτάθλημα, και έτσι παίρνει και ιδέε, και η συζήτηση ιδεών πάντα σε κάνει καλύτερο. Ε, όσον αφορά την αντίθεσή σου για του ομίλου, ε, γιατί είσαι αντίθετο, δηλαδή. Όχι, όχι, ιδεολογικά μόνο, αλλά και γενικότερα. Σαν... Καταρχήν, στο ποιον όμιλο θα είσαι, θα εξαρτάται από μια κλήρωση. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, αυτό είναι κύπελο. Στο πρωτάθλημα πρέπει να παίζουν όλοι με όλου, έτσι ώστε να δείξουμε στο τέλο ποιο είναι ο καλύτερο. Και μετά να υπάρχουν και τα playoff. Το να είσαι σε έναν όμιλο που οι 7 ομάδε μπορεί να είναι καλέ με βάση την κλήρωση και οι άλλε 7 στον άλλον όμιλο να μην είναι τόσο καλέ, δεν νομίζω ότι είναι fair και είναι δίκαιο για την αξιοπιστία του πρωταθλήματο. Ναι. Και μετά θα πάει οι τέσσερι καλύτεροι θα παίξουν play-off. Πώ θα γίνει δηλαδή. Αυτό είναι το δεύτερο γεγονό που μα λείπει, ότι ακόμα δεν ξέρουμε το concept και το project του πρωταθλήματο. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα την προκήρυξη. Καταρχήν, ποιε ομάδε θα είναι, γιατί μέχρι στιγμή υπάρχουν 13 ομάδε. Mm -hmm. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 14η. Δεν ξέρουμε πώ θα γίνει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματο. Γενικότερα, δεν ξέρουμε του προγραμματο γενικοτερα δεν ξερουμε τιποτα Και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πάει 15 Ιουλίου. Εγώ, σαν προπονητή, πρέπει να οφείλω να σχεδιάσω την προετοιμασία μου, να ξέρω πότε θα πρέπει να φορμάρω την ομάδα. Και σε ένα μήνα ξεκινάω, βλέπω, προετοιμασία 25 Αυγούστου. Και αυτά δεν τα ξέρω και δεν νομίζω ότι είναι. Σωστό αυτό. Ναι, σωστά. Ε, και παίζει ρόλο βασικά το πρόγραμμα, γιατί μπορεί όλοι να λένε οι προπονητέ ότι θα γίνεται η κλήρωση, ότι θα παίξουμε όλοι με όλου και τέτοια πράγματα, αλλά ουσιαστικά όλοι οι προπονητέ, νομίζω, ε, τσεκάρουν κάποια παιχνίδια, τσεκάρουν περιόδου, οι οποίε η ομάδα πρέπει να είναι σε full προετοιμασία ή σε full απόδοση, και κάποια άλλα όχι. Οπότε. Τώρα είσαι λίγο σε βάρκα πλέον σε άγνωστα νερά κάπως έτσι Ακριβώς και δεν είναι σωστό και δεν είναι, Το αυτονόητο αυτό είναι Έπρεπε να ξέρω την κλήρωση Έπρεπε να ξέρω ποιες ομάδες αντιμετωπίζω στην αρχή του πρωταθλήματος Ποιες αργότερα Έτσι ώστε να κάνω και το σχεδιασμό μου Μάλιστα ε, Όσον αφορά τις ομάδες και με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή Πώς το βλέπεις σχέση με πέρυσι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα ακόμα πιο ανταγωνιστικό από πέρσι θεωρώ. Υπάρχουν πολλέ καλέ ομάδε. Δηλαδή, mm -hmm. άμα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που κάποιοι λένε ότι Έχασε τη δυναμική του. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό είναι στην ίδια δυναμική με πέρυσι. Σα έχασε κάποιε παίχτε βασικέ, νομίζω ότι τι αντικατέστησε. Ο Ολυμπιακό πλέον έχει την τεχνογνωσία. Είναι ο πρωταθλητή. Παραδοσιακά ξεκινά από εκεί, Είναι, Είναι και πρωταθλητής. πολλά χρόνια πρωταθλητή. Ναι, τεχνογνωσία. Ναι. Το ξέρω εγώ το, ναι. το κόλπο, που θα πάω από εκεί πάνω. Ναι. πάνω. Ναι. Εντάξει, και ξέρω και να μένω εκεί στην κορυφή. Ο... Το έχω κάνει. Οπότε υπάρχει ο Ολυμπιακό, υπάρχει ο Πάοκ που κάνει δυνατή ομάδα. Α, ο Παναξιακό, θέλω να πιστεύω, θα είναι δυνατή ομάδα. Η Σαντορίνη, η Θέτιδα. Α, μπήκε και ο Παναξιακό, εγώ πιστεύω, πλέον μπήκε στο μεταγραφικό παζάρι. Η ΑΕΚ, το Μαρκόπουλο. Δηλαδή υπάρχουν 6-8 ομάδε. Ο Άρη, υπάρχουν 6-8 ομάδε όπου θα είναι πολύ μικρέ οι διαφορέ. Αυτό είναι καλό βέβαια για το βόλε. Γιατί θέλουμε να είναι ανταγωνιστικό έτσι κι Δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο μία ομάδα και να τελειώνει το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Ε, Βλέπει να έχουμε αλλαγέ όσον αφορά είτε του ξένε αθλήτρε τη Ελληνίδε ε, με το κύμα που ήταν για τα προηγούμενα χρόνια που έφυγαν προ τα έξω, ότι θα γυρίσουν πίσω, ή αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Ε, νομίζω, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κάτι με ξένες που έρχονται ή με ξένες που φεύγουν ή με τις Ελληνίδες που φεύγουν Εγώ νομίζω ότι ένας επαγγελματίας παίχτης είτε είναι ξένος είτε είναι Έλληνας θα κάνει το καλύτερο για, το, για, το, για, το, για την εργασία του και τη δουλειά του. Όπου βρει καλύτερε συνθήκε και όπου βρει καλύτερο συμβόλαιο, νομίζω θα πάει. Οπότε αυτό είναι ένα, γενικό φαινόμενο ότι λένε πολύ πλέον ότι με τον κορονοϊό θα μειωθούν οι μετακινήσει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα επαγγελματία δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά. Δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά. Κοιτάει εκεί που θα έχει περισσότερε ευκαιρίε για, για, την εξέλιξη τη καριέρα του και θα ακολουθήσει εκείνον τον δρόμο. Μάλιστα. Το επίπεδο των ελληνίδων των αθλητριών πώ το βλέπει. Έχει βελτιωθεί, είναι καλύτερο, έχει νέα, έχει νέα, κορίτσια. Εγώ πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί το, Ελληνί... το επίπεδο των Ελληνίδων. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι μα και όταν λέω βάζω και τι ομάδε μέσα, έπρεπε να δουλεύουμε όλοι μα έτσι ώστε να εξελίξουμε τι Ελληνίδε. Και αυτό πώ θα γίνει. Καταρχήν να αρχίζουμε να λειτουργούμε όλα τα κλαμπ, να μην κάνουμε προπονεί 8 μήνε που διαρκεί το πρωτάθλημα, αλλά να κάνουμε 10 ή 11 μήνε. Δηλαδή στο εξωτερικό τα κλαμπ δεν τελειώνουν το Μάιο με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, κλείνουν και ρολά. Δουλεύουν όλο και το καλοκαίρι ακόμα έτσι ώστε οποιαδήποτε Ελληνίδα έχουν ή οποιαδήποτε α, κοπέλα που είναι από εκείνο το, τη χώρα να δουλεύει 11 μήνε το χρόνο. Και μόνο έτσι θα έρθει η εξέλιξη, θεωρώ. Πόσο εύκολο όμως είναι να το κάνεις πάνω χάρη σε ένα νησί το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες του γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα έχει αρκετές διαφορές σχέση με την Ευρώπη σε αυτό, το αυτό είναι το δύσκολο και αυτή είναι η διομορφία του ελληνικού πρωταθλήματος ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι και νησιωτικές και είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον παίχτη για 11 μήνες αλλά παρόλα αυτά ο παίχτη θα πρέπει να βρει τρόπου από μόνο του να δουλεύει το καλοκαίρι έτσι ώστε να εξελίσσεται. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ο Έλληνα παίχτη, και όχι μόνο στο βόλε, σε οποιοδήποτε σπορ, ότι παίχτη είσαι 12 μήνε το χρόνο. Δεν είσαι 8 που κάνει μόνο το πρωτάθλημα ή 7 που είναι η σεζόν. Πρέπει να δουλεύει συνέχεια καθημερινά. Μάλιστα. Ε, όσον αφορά την, το, τη δική σα θέση, δηλαδή του προπονητέ, ε, είδαμε ότι ο Ολυμπιακό πιστεύεται ένα νέο παιδί, με την έννοια ότι ήταν βοηθό, ο οποίο γίνεται πρώτο. Ε, Πιστεύει ότι οι Έλληνε προπονητέ μπορούν να είναι στι κορυφές ομάδε και όχι να έχουμε από το εξωτερικό. Εγώ πιστεύω ότι γενικά οι Έλληνε προπονητέ έχουν το ταλέντο και έχουν τη τεχνογνώση. Από εκεί και πέρα όμω δεν θέλω να ξεχωρίσω Έλληνε και ξένου. Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδε πρέπει να έχουν του καλύτερου προπονητέ. Είτε είναι αυτό Έλληνα είτε είναι ξένος πρέπει να επενδύουν στου προπονητέ, να εστερνίζονται τη φιλοσοφία του και να του πιστεύουν όσο διαρκεί η συμφωνία και από εκεί και πέρα να τον κρίνουν στο τέλο. Όπω είπα και πριν, οι Έλληνε προπονητέ έχουν την τεχνογνωσία, έχουν το ταλέντο, αλλά από εκεί και πέρα πάντα οι καλύτεροι προπονητέ θα πρέπει να είναι στην, στον αφρό του γυναικείου βόλου, του ελληνικού γυναικείου βόλου, είτε είναι Έλληνε είτε είναι ξένοι. Ε, και όταν λέμε να επενδύουν σε ένα προπονητή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, θα λέγαμε. Δηλαδή, η δουλειά σου πιστεύει ότι κρίνεται σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πόσο υπάρχει κάποιο όριο που λε ότι έχω κάνει έργο και μπορεί να με κρίνει. Στην Ελλάδα κρίνονται κάθε εβδομάδα, το οποίο είναι λίγο Σ κακό αυτό, αλλά έτσι είναι η ζωή των προπονητών. Ξέρετε τι γίνεται. Στην Ελλάδα πολλέ φορέ οι ομάδε δεν ψάχνουν τον καλό προπονητή. Ψάχνουν τον πετυχημένο προπονητή, αυτόν που θα φέρει το αποτέλεσμα. Ένα καλό προπονητή δεν είναι μόνο καλό αποτέλεσμα, γιατί πολλέ φορέ το αποτέλεσμα είναι και αποτέλεσμα συγκυριών. Ένα mm. καλό προπονητή είναι κατά πόσο θα εξελίξει τι παίχτριέ του, τι παίχτε που πήρε τον Αύγουστο έχουν εξελιχθεί τον Μάιο, κατά πόσο έχει διαχειριστεί καταστάσει δύσκολε ή εύκολε για το Σύλλογο. Όλα αυτά νομίζω κάνουν ένα προπονητή. Κατά πόσο η εμπιστοσύνη στου παίχτε στη διοίκηση να περνάει τα θέλω του. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά που δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα. Ότι άλλο καλό προπονητή και άλλο πετυχημένο προπονητή. Υπάρχει και πετυχημένο προπονητή, ο οποίο πολλέ φορέ δεν είναι καλό προπονητή, αλλά λόγω των συγκυριών ή λόγω του μπάτζετ που έχει ή λόγω των παιχτριών που έχει, Φέρνει αποτελέσματα και υπάρχει, υπάρχουν προπονητέ οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη, κάνουν δουλειά, εξελικνούν παίχτριε. Δεν έχει το αποτέλεσμα για έναν ίδιο λόγου, Γιατί πάντα για να έρθει το αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχουν και προσμετράμε πάντα και κάποιου παράγοντε οι οποίοι δεν μπορεί να του προσμετρά όταν γίνεται ένα σχεδιασμό. Mm -hmm. και, και στο τέλο δεν έχουν αποτέλεσμα. Άρα οι ομάδε για μένα θα πρέπει να ψάχνουν εκείνον τον προπονητή που υποστηρίζει τη φιλοσοφία του, του εμπνέει και είναι καλό προπονητή. Ε, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για το ποιος έχει τον πρώτο λόγο σε μία ομάδα, ε, θεωρείς ότι ο προπονητή πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ή αυτός που πληρώνει. Γιατί έχει πάει και στο εξωτερικό και ξέρεις Φιλανδία και τέτοια πράγματα, υπάρχει το ίδιο μοντέλο εκεί ή είναι, ξέρεις, γιατί κάποιοι λένε, αφήνουν τον προπονητή και κάνουν ό,τι θέλει. εγώ είμαι ο πρόεδρο, εγώ πληρώνω, εγώ πρέπει να έχω τον πρώτο λόγο. Το... Αυτό είναι γενικότερο στον αθλητισμό, πάντω, έτσι μην κολλήσουμε. Το μοντέλο πιστεύω. στην Ευρώπη όσον αφορά το βόλεϊ είναι όπω είναι το μοντέλο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι, υπάρχει μια διοίκηση που έχει ένα στόχο, παραδείγματο χάρη πρωτάθλημα. Mm -hmm. Θα προσλάβει τον τεχνικό διευθυντή καταρχήν, τον οποίο θα του πει ότι έχει αυτέ τι πέντε δραχμές, τα πέντε ευρώ, έτσι ώστε να πάρει το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που ο τεχνικό διευθυντή θα συμφωνήσει ότι αυτό είναι το μπάτζετ που χρειάζεται για να πάρει το πρωτάθλημα, ο τεχνικό διευθυντή θα πάρει τον προπονητή και ο τεχνικό διευθυντή μαζί με τον προπονητή θα κάνουν τι εισηγήσει για τη στελέχωση τη ομάδα. Η διοίκηση μόνο στο τέλο θα πάει, όπου θα κρίνει αν η σεζόν ήταν πετυχημένη ή αποτυχημένη με τα 5 ευρώ που έδωσαν budget, αν πέτυχε η ομάδα. Για μένα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει τεχνικό διευθυντή, είναι μια θέση η οποία. Πολύ λίγοι την ξέρουν στην Ελλάδα να την πραγματοποιούν και, είναι και χρειάζεται και κόστο. Θεωρώ ότι η συνεργασία πρέπει να γίνεται μεταξύ προπονητή και διοίκηση, γιατί ο προπονητή ξέρει τι παίχτριε και ο προπονητή πρέπει να εισηγήσει και στο, να κάνει τι εισηγήσει του. Και στο τέλο, βέβαια, για τι εισηγήσει αυτέ θα πρέπει να πάρει και την ανάλογη ευθύνη. Ε, οπότε θα ήθελε να έχει ένα τεχνικό διευθυντή στη ζωή σου. Νομίζω κάθε προπονητή θα ήθελε να έχει ένα τεχνικό διευθυντή γιατί ε, τον υποστηρίζει καλύτερη τη ζωή. Ακριβώ, γιατί φανταστείτε ότι εγώ το τελευταίο μήνα έχω κάθε μέρα κοιμάμαι πολύ αργά το βράδυ γιατί ε, βλέπω συνέχεια βίντεο με ξένες φανταστείτε ότι κάποια ξένη μπορεί να μου ξεφύγει ή μια ξένη να, να μην την έχω δει καλά γιατί μιλάμε για τέρα πολλές ώρες και πολλέ παίχτες που βλέπω έτσι ώστε να βρω εκείνη την ξένη που θα χρειαστεί η ομάδα για να φέρει το αποτέλεσμα. Όταν έχει και ένα τεχνικό διευθυντή καταλαβαίνεις ότι όχι μοιράζει τη δουλειά αλλά μπορεί κάποια από εσένα δεν σου έκανε το κλικ ή κάποια την υποτίμηση να τη δει ο τεχνικό διευθυντή και στο τέλο μαζί να πάρετε τι αποφάσει. Άρα λοιπόν ο τεχνικό διευθυντή πρέπει να ξέρει και λίγο το άθλημα. Δεν είναι απλά ένα τύπο ο οποίο διαχειρίζεται κάποια χρήματα. Για μένα ο τεχνικό είναι ένα προπονητής ο οποίο έχει τελειώσει από την προπονητική διαδικασία γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία που πλέον είναι μεγάλο και δεν έχει τι αντοχέ. Γιατί ένα προπονητή για μένα πρέπει να έχει πέρα από την εμπειρία που εννοείται πρέπει να έχει απλωμένε, πρέπει να έχει και την όρεξη, να έχει και την αντοχή. Mm -hmm. Γιατί ένα για μένα ο προπονητή είναι 24 ώρες, 24 ώρε είναι η δουλειά του. Mm -hmm. Δεν είναι πάω δύο ώρε για προπόνηση και τελείωσε το κλείνω το μαγαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει γίνει προπονητή και έχει γνώσει ή παλιό παίχτη και έχει γνώσει, μπορεί να γίνει μετά τεχνικό διευθυντή. Αν και εσύ, βέβαια, σαν τεχνικό διευθυντή, είναι αυτό που είπα πριν και για του προπονητέ, εμπνέει το προπονητή και τη διοίκηση και συνεργάζει και διαχειρίζει κτλ. Μάλιστα. Εσύ που είσαι ΑΕΚ εδώ, εδώ τον κύριο οικονομή, το κύριο οικονομού, το θυμάστε. Είδαμε στο μπάγκο τη ομάδα σου. Στο Βολή, Ναι. ναι. Ε, εντάξει, είμαστε του ποδοσφαίρου. Είστε του ποδοσφαίρου. Καλό κακό. Τι Δεν έχει μάθει Δεν έχει. σοβαρά. <laughs> Ωραία, αυτό είναι. <laughs> Τι κάνετε. <laughs> Καλώ ήρθατε. Ναι. <laughs> Για να σε βάλω στην κουβέντα, κατάλαβε. Γι' αυτό είναι δικό σου παιδί. Δεν ξέρω να είναι Αποστολή. Αποστολή, αλλά. Εντάξει, εγώ είμαι μέλο τη Εραστεχνική. Κανονικά έχω την ψήφο μου κτλ. Ναι, εντάξει. Okay, δεν Έχετε γνώρισε, και βόλιο, το ξέρει. Έχετε... Ναι, κάποια στιγμή κάτι είχα ακούσει. Ναι, εντάξει. κάτι είχα ε, Όσον αφορά τη στελέχωση του προπονητικού team, σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή για τον Παναξιακό. Ε, νομίζω ότι η στελέχωση του staff, η οποία επίση είναι πολύ σημαντική, είναι και αυτήν συνιστόσα έτσι ώστε να έχει το επιτυχημένο αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει την πρόσληψη και του βοηθού μου, του συνεργάτη μου, έχουμε κάνει και την πρόσληψη του φυσιοθεραπευτή έτσι ώστε και, και, έχουμε και τον αξιότητο τον Οδυσσέα τον Κοντόπουλο ο οποίος είναι εδώ και βοηθάει την ομάδα οπότε έχουμε ένα καλό staff θεωρώ mm -hmm. το οποίο βοηθάει πάντα σε αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε να κάνω εγώ απερίσπαστο στη δουλειά μου σαν προπονητή. Το θέμα ότι με το γήπεδο δεν το έχεις πάντα την ώρα που θέλεις ή είναι ένα γήπεδο το οποίο μοιράζεται μαζί με άλλες ομάδες πόσο παίζει ρόλο στην δουλειά σου αυτό ισχύει για όλους τους προπονητέ, βέβαια και όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι στην Άξο γενικά να μην είμαστε... Στην Άξο έχω πολλές ώρες δουλειά, γιατί φανταστείτε ότι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι ομάδε κάνουν δύο ώρε προπόνηση και του βγάζουν έξω. Εμεί, δόξα τω Θεώ, μπορούμε να κάνουμε έξι ώρε δουλειά, τρει το πρωί και τρει το απόγευμα, περίπου. Οπότε, θεωρώ ότι είμαι ευχαριστημένο σε αυτό το τομέα. Απλά θα ήθελα να έχουμε και λίγο καλύτερη συνεργασία τα, τα, τα σωματεία μεταξύ μα, γιατί μπορούμε μέσα από τη συνεργασία όλοι να έχουμε κέρδο. Μάλιστα. Ε, και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει αναγκαστικά με τι μεταγραφέ. Έτσι κι αλλιώ είμαστε και μια έτσι, εκπομπή. Ε, μη ε. Να μην βγάλουμε καμιά είδηση στην τσάμπα. Τον φέραμε εδώ πέρα γιατί τρομίσαμε. Τον φέραμε. Ε, τι ρογά, του πούμε καλώ χαιρετίζουμε πράγματα. Όσον αφορά το σχεδιασμό, η ομάδα χτίζεται από την αρχή, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, ε, έχει ναι, ναι. κρατήσει κάτι από πέρυσι. Υπήρχε κάποια αθλήτρια που έμεινε από πέρυσι. Μένει. Όχι, όχι, δεν έχει μείνει κάποια από πέρυσι. Έχει ξεκινήσει από την αρχή ο σχεδιασμό. Όπω είπα, προσπαθούμε φέτο να έχουμε αξιόλογε Ελληνίδε με κάποιε εξελίξει και να τι συνδέσουμε αυτέ όλε μαζί με τι ε, τρει ξένε που θα αποκτήσουμε. Ωραία. Οπότε η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι, οι ξένε που θα πάρει ε, ή που έχει δει και τέτοια πράγματα, ξέρουν τουλάχιστον τι θέσει. Αυτό είναι πιο εύκολο να το πει νομίζω. Έχουμε, σήμερα, το υπόλοιπο, ναι, έχουμε... πάρει ήδη μία ξένη Πασαδόρο mm -hmm. και από και πέρα ψάχνουμε και για δύο ξένε ακραίε. Όπω ήταν πέρυσι η Βραζιλιάνα η Έλεν και η Μίλεν η Εσονέζα. Θεωρεί ότι με τι δύο ακραίε ή αντί για μία διαγώνιο είναι καλύτερα. Έχουμε πάρει μια πολύ καλή Ελληνίδα διαγωνία. Δεν μπορώ να σα πω το όνομα. Α, την okay, ομάδα. Εντάξει. Έχουμε πάρει, νομίζω, την καλύτερη Ελληνίδα διαγωνία αυτή τη στιγμή που έπαιζε πέρυσι το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε επενδύουμε τη θέση των ξένων στι ακραίε. Μάλιστα. Ε, είναι σημαντική. Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική θέση, Όλε οι θέσει στο βόλιο χρειάζονται γιατί είναι τρει επαφέ. Δεν μπορεί να πάρει όπω το πω τώρα στον μπαξ. Παίρνει μπάλα και πα και ρίχνει ή πα και βάζεις, uh, γκολ αν είσαι ο Μαραντώνα. Uh, όλα αυτά θεωρώ κομβικέ παίχτρε είναι και η πάσα γιατί περνάει το παιχνίδι από το χέρι, από το χέρι για τη συνέχεια και οι ακραίε γιατί βγάζουν υποδοχή, κάνουν και επίθεση, αλλά και η διαγώνια που πρέπει να είναι η killer τη ομάδα. Ωραία. Ε, περιμένουμε ανακοινώσει από σήμερα. Ξέρει κάτι, έχει ακούσει κάτι, τι μπορεί να γίνει, αν <laughs> καλό στιγμή, νέο που λέμε. Ναι, από τη στιγμή που θεωρώ ότι ανακοινώθηκα εγώ, θεωρώ ότι από σήμερα η ομάδα θα αρχίσει τι ανακοινώσει. Και oh. επιμένει αυτό που είπε, νομίζω, χθε ότι έχουμε μπει δυναμικά και θα έχουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική φέτο και θα είναι στην ελίτ. Ισχύει αυτό, έτσι, έτσι δεν είναι απλά μια. πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Mm. Αυτό που θα ήθελα να πω λίγο εδώ, λίγο πριν κλείσουμε, είναι ότι από αύριο Δευτέρα διοργανώνουμε ένα καμπ ω Παναξιακό, εγώ μαζί με την Όλγα Τιβεργίδου, γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, εγώ όταν γυρίζω από τη Λάρισα είμαι, θέλω να μεταδώσω τι γνώσει μου και την εμπειρία μου και την τεχνογνωσία μου στα παιδιά τη περιοχή. Το ίδιο θα κάνουμε φέτο και στην Άξο με πρωτοβουλία Σωστά. του Παναξιακού. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν όσα μπορούν περισσότερα παιδιά, έτσι ώστε για μία εβδομάδα θα κάνουμε προπονεί από κάθε μέρα από 10 μέχρι τις 12.30, 2,5 ώρες προπόνηση, όπου θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να βάζουμε ρεθίσματα, έτσι ώστε το παιδί να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και την ατομική τεχνική. Αυτό το κάνουμε για, για τα παιδιά να έχουν και κάποιες παραστάσεις προπονητικές από επίπεδο Α1. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Είναι δεδομένο το θα τα ξαναπούμε μέσα στη χρονιά. Μια...